ένα ενδιαφέρον ιστορικό κείμενο για το τι σημαίνει δημοκρατία και το πότε η δημοκρατία χάνεται. Από τη στιγμή που τα δημόσια πράγματα θα πάψουν να αποτελούν την κύρια ενασχόληση των πολιτών και από τη στιγμή που οι πολίτες θα αρχίσουν να προτιμούν να φροντίζουν για το πορτοφόλι τους περισσότερο παρά για το πρόσωπό τους, το κράτος βρίσκεται κιόλας στα πρόθυρα της καταστροφής του. Χρειάζεται να πάνε στον πόλεμο? Πληρώνουν μισθοφόρους και οι ίδιοι κάθονται στα σπίτια τους. Είναι ανάγκη να πάνε στη συνέλευση? Διορίζουν αντιπροσώπους και οι ίδιοι κάθονται στα σπίτια τους. Με την τεμπελιά και τη φιλαργυρία τους καταντούν να έχουν στρατιώτες για να υποδηλώνουν την πατρίδα τους και βουλευτές για να την ξεπουλάνε. Και συνεχίζει παρακάτω. Λέει, σε μια πολιτεία που κυβερνιέται καλά, ο καθένας τρέχει συνελεύσεις. Σαν υπάρχει όμως μια κακή κυβέρνηση, κανένας δεν θέλει να κάνει ούτε βήμα για να πάρει μέρος αυτές. Γιατί κανένας δεν νοιάζεται για ό,τι γίνεται. Όλοι προβλέπουν πως δεν θα επικρατήσει η γενική θέληση και στο τέλος τους απορροφούν ολότελα τα ατομικά τους προβλήματα. Οι καλοί νόμοι δημιουργούν ακόμα καλύτερους νόμους. Οι κακοί φέρνουν ακόμα πιο κακούς. Από τη στιγμή που θα πει κάποιος για τις υποθέσεις του κράτους, τι με ενδιαφέρει εμένα, πρέπει να καταλάβουμε αμέσως ότι το κράτος αυτό είναι χαμένο. Η κυριαρχία ενός λαού δεν μπορεί να αντιπροσωπευτεί για τον ίδιο λόγο που δεν μπορεί και να απαλωτριωθεί. Ουσιαστικά, εν υπάρχει στη γενική θέληση του λαού και η θέληση δεν αντιπροσωπεύεται με κανέναν τρόπο. Οι βουλευτές δεν είναι, μήτε και μπορούν να είναι, αντιπρόσωποι του λαού. Είναι εντολοδόχοι του λαού. Τίποτε δεν μπορούν να αποφασίσουν οριστικά. Κάθε νόμος που δεν το κύρωσε ο λαός, αυτοπρόσωπα, είναι άκυρος. Δεν είναι καν νόμος. Ο αγγλικός λαός πιστεύει πως είναι ελεύθερος. Μιλάει για έναν αγγλικό λαό σε μια εποχή όπου ήταν ο μόνος που είχε κοινοβουλευτικές εκλογές. Γελιάται πάρα πολύ. Δεν είναι ελεύθερος παρά μόνο όσο γίνονται οι εκλογές των μελών του κοινοβουλίου. Μόλις οι εκλογές τελειώσουν, γίνεται μονομιάς δούλος. Δεν αξίζει τίποτα πια. Τις λίγες στιγμές που είναι ελεύθερος, χρησιμοποιεί την ελευθερία του με τέτοιο τρόπο που στα αλήθεια αξίζει να τη χάσει. Ποιος? Ο Ζαν Ζακ Ρουσό, κοινωνικό συμβόλαιο.